Η τρυφερή και ευαίσθητη καρκίνη είναι γεμάτη διάθεση για αγκαλιές και χάδια, ωστόσο είναι γνωστή για την αβάσταχτη γκρίνια τους, κάτι που τους καθιστά πρωταθλητές της κρεβατομουρμούρας. Χαρακτηριστικά είναι αφοσιωμένοι γονείς και αν έχουν παιδιά, η υπερπροστατευτικότητά τους αγγίζει τα όρια της υπερβολής. Καρδιά μου πληγωμένη. Ήθελα να ξέρα, το παιδί μας δεν το σκέφτεσαι. Εκδρομή και διανυκτέρευση έξω από τη φωλιά του, μικρό παιδί. Έχω ένα μυστικό που όλα τα μορβαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Αμέ, πώς δεν το σκέφτομαι. Εγώ να δεις. Αγωνία με λαχτάρα να συνιάζομαι. Νομίζω όμως πως έχετε κι εσείς μια ευθύνη. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχετε εσείς. Πώς αφήνετε ανεξέλεγκτα την κόρη σας να γυρνάει από εδώ και από εκεί. Έχω μια περίεργη αίσθηση απόψε. Θα ήθελα να πάμε μαζί. Σήκω, πάμε. Τι καθόμαστε. Πού να πάμε καλέ. Στο παιδί μας, πού αλλού. Σήκω. Να πάμε ένα ταξίδι δυο μας θα έλεγα. Όπως το γαμήλιο ταξίδι μας στη Ρώμη. Πατέρας βασανισμένος. Το παιδί μας έπεσε κάτω από τη Βέσπα. Δεν τρώγεσαι πια, είσαι άρρωστος. Εγώ υποφέρω και εσύ ούτε μια λέξη παρηγοριάς. Μια λέξη μόνο θα σου πω. Πενταήμερη. Ah!